Επιτέλους μια άσκηση της προκοπής. Η δασκάλα μας είπε να ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας ζώο. Αυτή την άσκηση την κάνουμε πολύ χαρά. Και φυσικά ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο? Όλοι το γνωρίζετε. Ο μονόκερος. Ναι. Είναι τέλεια αυτή η άσκηση. Αχ, για να ζωγραφίσω. Τι άλλο μένει να κάνω? Άννα, μήπως θέλεις να παίξουμε? Τι κάνεις εκεί? Αχ, Έμα, δεν έχω καθόλου χρόνο. Μπορείς να φύγεις? Τι, να φύγω? Γιατί? Α, τι είναι αυτό η ωραία ζωγραφιά? Θα μου κάνεις και εμένα μία? Μήπως να σου βάλω κι εγώ κάποιες ζωγραφιές? Αχ, αυτό, Έμα, είναι μία άσκηση που έχουμε να κάνουμε. Άσε με, σε παρακαλώ, θέλω να συγκεντρωθώ. Γιατί? Δώσε μου λίγο το στυλό να ζωγραφίσω κι εγώ. Έμα, με εκνευρίζεις. Φύγε γρήγορα από το δωμάτιο. Γρήγορα. Γιατί? Εμένα μου αρέσει ο μονόκερος. Ήθελα να μου κάνεις και εμένα ένα. Λοιπόν, πάνε γρήγορα να παίξεις το δωμάτιό σου, εντάξει? Φεύγω. Είσαι πολύ κακιά. Εγώ απλά ήθελα να παίξουμε μαζί. Πόσο με εκνεύρισε αυτό το κορίτσι πια. Θέλω να κάνω την άσκηση και δεν με αφήνει. Εγώ απλά ήθελα να παίξουμε. Πάντα εσύ με παίζεις, γιατί μου μιλάς έτσι? Επιτέλους έφυγε. Να συνεχίσω κι εγώ την άσκησή μου. Αχ, τέλος πάντων. Πρέπει να βάλω κι άλλα χρώματα, νομίζω να το κάνω έτσι πιο εντυπωσιακό. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερο. Αχ, ελπίζω να αρέσει την κυρία η ζωγραφιά μου και να με περάσει. Το βάλω λοιπόν στο κηδιό μου για να το έχω έτοιμο. Τι να κάνω τώρα που τελείωσε όμως όλες μου τις ασκήσεις? Μίλησα πολύ άσχημα στην Έμα. Μου ήρθε μια ιδέα. Θα κάνω το δωμάτιό της ένα δωμάτιο για μονόκερο. Μαμά, η Άννα δεν μου μίλησε καθόλου καλά. Ωραία, λύπη. Τι να κάνω τώρα, θα πάρω λίγη από αυτή την έξυπνη πλαστελίνη και θα της το φτιάξω έτσι πάρα πολύ ωραίο και φαντασμαγωρικό. Ένα δωμάτιο από πλαστελίνη μονόκερου. Έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω. Ελπίζω να της αρέσει. Αχ, θα το αλλάξω τελείως όψη. Θα ξετρελαθεί η Έμα. Ένα τέλειο ροζ δωμάτιο. Θα βάλω και λίγο εδώ. Αυτή η έξυπνη πλαστελίνη έχει μέσα και γκλίτερ. Για να το διαμορφώσω λίγο έτσι. Ναι. Τέλειο το κάστρο της. Νομίζω ότι τελείωσα. Πώς θα της φανεί άραγε? Όλα έχουν γίνει από πλαστελίνη. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα το μόνο που μένει είναι να το δει. Ας κάτσω εδώ πέρα και ας περιμένω να έρθει. Ξετρελαθεί. Για να δούμε. Πάω πάνω. Πάω να παίξω με τις κούκλες μου που δεν με παίζει κανείς. Είμαι πολύ στεναχωρημένη που μου μίλησε έτσι η Άννα. Αχ, αυτή η Άννα. Αχ, γιατί αυτό το κορίτσι έχει τόσα νεύρα? Πού είναι πια αυτή η Έμα? Άννα, τι κάνεις στο δωμάτιό μου? Τι έκανες εδώ πέρα? Μου το άλλαξες όλο. Έκπληξη. Αχ, πάει το δωματιάκι μου. Έχει γίνει μια τεράστια πλαστελίνη. Τι έκανες? Γιατί? Ουχ, έπεσα κιόλας. Όλο φαίνεται σαν να το έχουν επιτεθεί με γλαπάτσα. Αλλά τώρα που το βλέπω, ίσως μου αρέσει λίγο. Αυτό εδώ έχει γκλίτερ. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφούλα μου. Τίποτα, Έμα. Εγώ θέλω να σου πω ότι με συγχωρείς για πριν. Ήμουν απλά κνευρισμένη με τις ασκήσεις. Γι' αυτό σου μίλησα έτσι. Τελικά μου αρέσει πολύ το δωμάτιο. Για να δω. Ανησυχώ για την Έμα. Ήταν τόσο στενοχωρημένη με την Άννα. Τι γίνεται εδώ? Τι έχει πάθει το δωμάτιο? Άννα, τι
Τι έκανες? Μαμά, η Άννα μου ετοίμασε μια έκπληξη. Γέμισε το δωμάτιό μου όλο με έξυπνη πλαστελίνη μονόκερου. Δεν είναι τέλειο? Αχ, και μόλις έκανα δουλειές. Δεν το πιστεύω. Με ταλαιπωρούν αυτά τα παιδιά.